φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο και μια μέρα την οποία γιορτάζει το Εγάλεο. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Υπουργός, τα είπε εξαιρετικά νομίζω σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Εγώ θα τα βάλω λιγάκι σε ένα πιο γενικό, ιστορικό και πιθανόν θεωρητικό πλαίσιο. Αλλά για να χαλαρώσουμε, θα αρχίσουμε ένα ανέκδοτο, έτσι ώστε όλοι να αισθανθούμε κάπως καλύτερα. Τα παλιά χρόνια πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, στην Ανατολική Γερμανία ήταν ένας νέος Έλληνας, δεύτερη γενιά πρόσφυγας, μηχανικός. Η εταιρεία του λοιπόν από το Ανατολικό Βερολίνο τον έστειλε στη Σιβηρία για να δουλέψει εκεί σε ένα ορυχείο. Προτού να φύγει λοιπόν ο Γιώργος, ας τον πούμε Γιώργο, μαζεύει όλους τους φίλους του σε μια μπειραρία και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάω εκεί στη Σιβηρία, δεν ξέρω ακριβώς τι θα βρω, αλλά μόλις εγκατασταθώ, δω την κατάσταση κτλ., θα σας στείλω ένα γράμμα να περιγράφω πώς είναι η ζωή εκεί. Βέβαια, επειδή έχω ακούσει ότι πολλές φορές τα ανοίγουν τα γράμματα και κάνουν λογοκρισία και αν πεις τίποτα κριτικό μπορεί να έχεις και προβλήματα, εφόσον ξέρω ότι δεν θα ανοιχτεί το γράμμα, θα χρησιμοποιήσω μπλε μελάνι. Το μελάνι, θα σας λέω αλήθειες, αν είναι με μπλε μελάνι. Εάν όμως φοβάμαι ότι μπορεί να το ανοίξουνε, θα χρησιμοποιήσω κόκκινο μελάνι, οπότε μην το πολυπιστεύετε, μην πολυπιστεύετε αυτά που θα σας πω. Φεύγει λοιπόν ο Γιώργος, πάει εκεί σε ένα χωριό στη Σιβηρία, σε μια κομμόπολη και μετά από ένα μήνα στέλνει μια κάρτα. Μαζεύονται όλοι οι φίλοι στην ίδια μπειραρία, ανοίγουν το γράμμα και είναι γραμμένο με μπλε μελάνι, το μελάνι της αλήθειας. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος: η ζωή εδώ είναι καταπληκτική. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα, πιο καλά από αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου ότι έχουν εκεί στη Θεσσαλία, του Νίκου του Παπαδόπουλου σήμερα. Έχουμε εξαιρετικά φρέσκα λαχανικά και ζαζαβατικά, τα καλύτερα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα και οι γυναίκες φαίνεται να τους γουστάρω. Δεν είχε πολλές επιτυχίες ο Γιώργος στις σχέσεις του με το άλλο φίλο. Το μόνο που δεν έχουμε είναι κόκκινο μελάνι. Και γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, συντρόφες και σύντροφοι, για το κόκκινο μελάνι. Πώς χρησιμοποιώντας την ιστορική και θεωρητική ανάλυση αυτών που γίνανε τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεκαετίες στην Ευρώπη και πιο πρόσφατα στις μεγάλες αυτές ανατροπές που είδαμε από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, μετά βέβαια είχαμε το Brexit, τη νίκη του Τραμπ κτλ. Πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά που πετύχαμε και αυτά τα απέσια που κάνανε οι άλλοι, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα κόκκινο μελάνι. Το 2003, μεγάλοι Γερμανοί φιλόσοφοι όπως ο Χάμπερμανς, ο Μπεκ, ο Αμερικάνος, ο Ρίφκιν, έγραφαν ότι η Ευρώπη γίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας. Μεγάλες επιτυχίες είχε η Ευρώπη. Την επανένωση της Γερμανίας, την επέκταση στην Ανατολική Μετακομμουνιστική Ευρώπη, την ένωση του ευρώ. Ο 21ος αιώνας, γράφανε, θα είναι ο αιώνας της Ευρώπης. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό όραμα, η ευρωπαϊκή ιδέα έγινε μοντέλο για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και σήμερα βέβαια, 15 χρόνια μετά, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ξέρουμε, είναι μια δυσλειτουργική οργάνωση η οποία έχει εγκαταλείψει και προδώσει ακόμα μερικές από τις βασικές της αξιακές αρχές. Την ευημερία μέσα από αλληλεγγύη, την πίστη στη δημοκρατία, την πίστη στα ανθρώπινα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Και πριν από 2 μήνες, στις 25 του Μάρτη, πήγανε οι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξης ο Τσίπρας, στη Ρώμη, για να γιορτάσουν τα γενέθλια, τα 60 γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά βέβαια τα γενέθλια επισκιάστηκαν από ένα διαζύγιο και μια κηδεία. Το διαζύγιο βέβαια είναι το Brexit. Ό,τι και να πει κανείς για τη Βρετανία, είναι μια μεγάλη χώρα. Η αποχώρησή της από το ενωμένο ευρωπαϊκό σπίτι βάζει μπαρούτι στα θεμέλια του και μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν σχέση και με εμάς τους Έλληνες, με τα παιδιά μας που βρίσκονται εκεί, με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τα άλλα. Αλλά υπήρχε και κηδεία. Διότι εδώ και 30 χρόνια, κυρίως μετά το λεγόμενο τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα τέλος πάντων,
η βασική ιδέα και η βασική στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να γίνει, να προχωρήσει προς την πολιτική ενότητα, να γίνει σύγκληση. Να αρχίσουμε σιγά σιγά μέσα από σταδιακά βήματα να συγκλίνουμε προς ένα κοινό μέλλον, να γίνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και βέβαια αυτό το ιδεώδες, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειες των λεγόμενων ευρωκρατών, πέθανε. Αυτή είναι η κηδεία. Ακόμα και ο ίδιος ο Σόιμπλε, ένας από τους μεγάλους φεντραλιστές της Ευρώπης, δήλωσε ότι αυτό τελειώνει. Στο περίφημο την Λευκή Βίβλο του Προέδρου Γιούνκερ παρουσιαστήκαν 5 σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης μετά το Brexit και μετά την τεράστια κρίση που έχουμε, και αυτά τα 5 σενάρια ήταν το εξής ένα. Ότι από εδώ και μπροστά μικρές ομάδες κρατών θα γίνονται συμμαχίες των προθήμων και θα προχωράνε από μόνοι τους προς μέτρα τα οποία αυτές θέλουν. Δηλαδή στην Ευρωζώνη, η Γερμανία, πιθανόν η Γαλλία και 3-4 άλλες μεγάλες χώρες, η Ολλανδία, η Φινλανδία, θα προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το όραμα το ευρωπαϊκό, αυτό το οποίο καθοδήγησε γενιές και πολλούς από εμάς, φαίνεται σε ένα βαθμό να βρίσκεται στο τέλος. Και είναι χαρακτηριστικό από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιούνκερ και οι άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχει έλλειψη ηγεσίας, υπάρχει έλλειψη οράματος, η οποία οδήγησε μεταξύ άλλων και σε αυτό που λέμε Brexit και στην άνοδο της ακροδεξιάς, για την οποία είπε τόσα πριν και ο Δημήτρης ο Τζανακόπουλος. Πριν από το Brexit μας λέγανε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πριν από τον Τραμπ μας λέγανε είναι αδύνατο. Μετά που έγινε το Brexit και έρθει ο Τραμπ, πολλοί σχολιαστές δηλώνανε ότι η πολιτική τρελάθηκε, ότι πέσαμε από τα σύννεφα, ότι δεν το περιμέναμε ποτέ. Και όμως το περιμέναμε. Εγώ προσωπικά είχα προβλέψει το Brexit 6 μήνες πρωτού να γίνει και έλεγα και σε φίλους, βάλτε τώρα στοιχήματα που έχει και μεγάλη απόδοση. Εξίσου και με τον Τραμπ. Και ο λόγος γιατί το είχαμε προβλέψει και βλέπαμε να πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, εξουθενεμένες από την τεράστια και μόνιμη και μακριά οικονομική κρίση, αλλά και από την μεγάλη υποχώρηση των αξιακών τους θεμελίων, βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση αμηχανίας. Μια αμηχανία που στηρίζεται στην κεντρική αντίφαση της σημερινής διεθνούς οικονομικής σκηνής. Από τη μία πλευρά, μετά την παγκοσμιοποίηση, χρειαζόντουσαν ο καπιταλισμός ανοιχτές αγορές και ανοιχτά σύνορα, κυρίως ανοιχτές χρηματοπιστωτικές αγορές με τεράστιες μεταφορές χρηματιστικού κεφαλαίου δισεκατομμύριων και τρισεκατομμύριων με το χτύπημα απλώς ενός κουμπιού στο κομπιούτερ. Αλλά ταυτόχρονα αυτού του είδους η οικονομική πολιτική οδηγούσε σε δομική ανεργία, σε τεράστια αύξηση των ανισοτήτων και σε μια απονομοποίηση του δημοκρατικού και πολιτιακού συστήματος. Δεν ήταν λοιπόν απρόβλεπτο αυτό το οποίο συνέβη, διότι οι ίδιες ακριβώς τάσεις οι οποίες οδήγησαν στο Brexit, στο Trump και τα λοιπά, είναι και οι τάσεις εκείνες που οδηγούν σε μια μεγάλη κρίση ευρωπαϊκή που δεν ξέρουμε ακριβώς που θα πάει. Αλλά αυτό που θα υποστηρίξω πολύ σύντομα τώρα, βάζοντας μια ιστορική πινελιά σε αυτή την ανάλυση, είναι ότι αυτή η κρίση της Ευρώπης είναι η ολοκλήρωση δύο ιστορικών κύκλων, δύο ιστορικών χρονικοτήτων. Η μία θα την πούμε ο σύντομος 20ος αιώνας, δηλαδή ο 20ος αιώνας που ξεκίνησε με τη μεγάλη Οκτωβριανή Επατάσταση του 17 και τελείωσε το 89 με την πτώση του υπαρκτού, και δεύτερον ο κύκλος του λεγόμενου τέλους της ιστορίας από το 89 μέχρι σήμερα, και οι δύο κύκλοι ακόμα λειτουργούν, βρισκόμαστε μέσα τους και ζούμε τα αποτελέσματά τους. Πρώτος, ο λεγόμενος σύντομος 20ος αιώνας, ο αιώνας του ευρωπαϊκού εμφύλιου. Δύο μεγάλοι πόλεμοι, ο πόλεμος ο εθνικός, τουλάχιστον στην επιφάνεια εθνικός, μεταξύ της Γερμανίας και των μεγάλων άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, δύο πόλεμοι τέτοιοι, και βέβαια ο πόλεμος ο ιδεολογικός μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Ο πρώτος πόλεμος τελείωσε το 1945 και μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βαθμό είναι το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Διότι ακριβώς, όπως το είπε πριν και ο Δημήτρης,
ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς να ειρηνευθεί η Ευρώπη και ο κόσμος και ο αγώνας να περάσει από έναν πόλεμο μεταξύ κρατών και εθνικοτήτων σε μια οικονομική, μια οικονομική competition, μια οικονομική ανταγωνισμό, ένα οικονομικό ανταγωνισμό, ο οποίος όμως καθοδηγείται από ορισμένες αξίες. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτού του τέλους του πολέμου και της αρχής του ψυχρού πολέμου είναι αυτό που λέμε το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που έγινε εδώ στην Ευρώπη από το 1945 και μετά. Είναι ένας περίεργος γάμος, ένας γάμος ευκαιρίας ανάμεσα στην αρχή της αγοράς και στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την αρχή των αγορών, του καπιταλισμού δηλαδή, ο εθνικός πλούτος κατανέμεται βάσει αποφάσεων των αγορών και οι αγορές μπορούν, υποστηρίζουν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, να κάνουν και την πιο αποτελεσματική αλλά και πιο δίκαια κατανομή του πλούτου. Όποιος δεν μπορεί να επιβιώσει γίνεται αντικείμενο φιλανθρωπίας. Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, η αρχή της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού είναι ακριβώς το αντίθετο. Όλοι μας δικαιούμαστε μια αξιοπρεπή ζωή και επομένως αποφάσεις κυρίως πολιτικές, αποφάσεις των συνδικάτων, αποφάσεις των κομμάτων κτλ. Μετριάζουν την ενέργεια των αγορών έτσι ώστε όλοι μας να αισθανόμαστε ότι έχουμε μια ασφάλεια, ένα δίκτυο ασφαλείας. Ήταν από τη μια πλευρά το κοινωνικό κράτος μια μεγάλη επιτυχία των συνδικάτων, της εργατικής τάξης και των αριστερών κομμάτων, αλλά και μια παραχώρηση από το κεφάλαιο, το οποίο αισθάνθηκε ότι έπρεπε να δημιουργήσει ένα καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο σαν αντίπαλο δέος προς τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Σε κάνα δίλεπτο να τελειώσω. Θα επανέλθουμε. Προχώρα. Σε κάνα δίλεπτο ακόμα δεν ξεκίνησα για αυτή τη εισαγωγή. Δεν θα τελειώσουμε απόψε. Ναι, αλλά πάλι χρόνο. Λοιπόν, να πούμε άλλα 10 λεφτά. Είσαι σκληρός παίχτης. 5. 10 λεφτά. Αλλά η πανουργία της ιστορίας δούλεψε. Και τι εννοώ με την πανουργία της ιστορίας. Ακριβώς τη στιγμή της νίκης του δυτικού καπιταλισμού το 1989, η νίκη έγινε ήττα. Απ' τη μία πλευρά γυρίσανε οι εθνικοί ανταγωνισμοί, αυτό το είδαμε απολύτως σε σχέση με την αντιμετώπιση της Ελλάδας και των άλλων κρατών του Νότου, τα λεγόμενα PIGS, από τους Βόρειους, ένας ρατσιστικός λόγος εναντίον της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας κτλ. Τελείωσε λοιπόν αυτό το μεγάλο επίτευγμα της εθνικής συμφιλίωσης. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επιστροφή του απομονωτισμού, την επιστροφή του προστατευτισμού, δηλαδή κινήσεις οι οποίες πηγαίνουν τελείως εναντίον στο δεύτερο μεγάλο επίτευγμα υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν μια ευημερία με αλληλεγγύη και με δημοκρατία. Και να σας πω 4 ημερομηνίες μετά από αυτό για τις αντιστάσεις των λαών. 2008, εκεί είναι που αρχίζει η οικονομική κρίση και τα δάνεια των τραπεζών γίνονται κρατικά δάνεια. Δηλαδή έχουμε καπιταλισμό για τους πολίτες και σοσιαλισμό για τις τράπεζες. 2011, οι μεγάλες αντιστάσεις ξεκινάνε στην Αραβική Άνοιξη, περνάνε στην Ισπανία, έρχονται στην Ελλάδα, περνάνε στην Τουρκία, περνάνε στο Occupy Wall Street, περνάνε στο Occupy κίνημα σε όλο τον κόσμο. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η άνοδος του Ποδέμος, η άνοδος του Κόρμπιν και του Σάντερς μπορούν να τις δούμε σαν κατευθείαν αποτελέσματα αυτών των μεγάλων αντιστάσεων των λαών παγκόσμια. Και μετά έχουν το 2016-17. Όταν ο κόσμος κλήθηκε από πλήθος της πλατείας που τις καταλαμβάνει να γίνει λαός και να ψηφίσει, στην Ελλάδα, στην Ισπανία είχε αντιπροσώπους, είχε πολιτικά κόμματα που μπορούσαν να εκφράσουν αυτές τις μεγάλες αντιστάσεις. Στα άλλα κράτη δεν είχε. Και εκεί προχώρησε ακριβώς με τα προβλήματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα μπορέσαμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ να τα εκπροσωπήσουμε και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία επίλυσής τους, προχώρησε στο Brexit και σε όλα τα άλλα. Να τελειώσω λοιπόν λέγοντας 2-3 πράγματα τι πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε, έτσι ώστε σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση να προχωρήσουμε προς το να βρούμε το κόκκινο μελάνι. Το πρώτο που πρέπει να μάθουμε
το είχαμε κάνει ήδη, ήταν ότι η πολιτική σε αυτό το τελείως διασπασμένο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σε όλες τις κοινωνίες υπηρεσιών, δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική είναι αυτή η οποία φτιάχνει το πολιτικό υποκείμενο. Το πολιτικό υποκείμενο, το κόμμα, οι άνθρωποι που αντιστέκονται, οι άνθρωποι της αριστεράς, δεν φτιάχνονται πια στις σχέσεις παραγωγής και στην οικονομία. Ζούμε σε μια κοινωνία διασπασμένη. Έχουμε δημόσιους εναντίον ιδιωτικών υπαλλήλων. Έχουμε τους υψηλόμισθους κατά των χαμηλομίσθων. Έχουμε τους άνεργους κατά των εργαζομένων. Έχουμε δηλαδή μέσα στον εργατικό πόλο και τον λαϊκό πόλο όλες αυτές τις ιστορικές αντιθέσεις. Πώς μπορείς λοιπόν αυτό να το ξεπεράσεις? Ακριβώς όπως κάναμε και το 2015 και με το δημοψήφισμα. Προσπαθείς να βρεις μια γραμμή διαχωρισμού του κοινωνικού σώματος, μια κεντρική γραμμή, η οποία γίνεται προσωρινά πιο σημαντική για τα κομμάτια του λαϊκού πόλου από όλες εκείνες τις εσωτερικές διαφορές που είχαν. Αυτή ήταν η γραμμή μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αυτή ήταν η γραμμή την οποία ακολούθησε ο Σάντερς, που είπε είμαστε το 99% παίρνοντας το σύνθημα από τις αμερικάνικες αντιστάσεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε σήμερα, χωρίζοντας πάλι το λαϊκό στρώμα ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους, να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε μια ηγεμονία. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε στα συναισθήματα του κόσμου. Εμείς οι αριστεροί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε μόνο στη λογική και με τη λογική. Αλλά αυτό που δείξανε όλες αυτές οι αντιστάσεις, αλλά ακόμα και οι ακροδεξιοί, ήταν ότι ο κόσμος έχει φόβους, έχει ελπίδες, θέλει να δει και βελτίωση της καθημερινότητάς του, αλλά και μια μεγάλη εθνική ανασύνταξη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή να κοιτάξουμε το ήθος, την ηθική, τις πολιτισμικές αξίες που είναι όλες δικές μας, της αριστεράς. Δεν υπάρχει καμία ξεκαθαρισμένη άποψη για το τι είναι πατριωτισμός, για το τι είναι θρησκευτικότητα ακόμα, για το τι είναι δημοκρατία. Γίνεται μια μεγάλη μάχη για το ποιος θα μπορέσει να ηγεμονεύσει την σημασία αυτών των μεγάλων ενιών. Και εκεί εμείς σαν αριστεροί πρέπει να μπούμε μέσα και να μπορέσουμε να ορίσουμε τον πατριωτισμό με τους δικούς μας όρους, αλλά ακόμα και την κοινωνική θρησκευτικότητα. Και το τελευταίο είναι ότι ακριβώς στον δρόμο για μια νέα μεγάλη ηγεμονική παρέμβαση στο κοινωνικό σώμα, πρέπει να βρούμε νέα συνθήματα, νέο όραμα, τώρα που το μνημόνιο και το μνημόνιο δεν λειτουργεί. Ένα είναι βέβαια, και τα είπε προηγουμένως νομίζω πολύ καλά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, είναι μια μεταρρύθμιση του κράτους προς μεγαλύτερη δημοκρατική κατεύθυνση. Ένα άλλο είναι να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στο να χτυπήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφορά, διότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι εναντίον των ταβαντζίδων. Να βρούμε δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε πάλι να μιλήσουμε στον κόσμο και να βάλουμε πάλι μια γραμμή η οποία θα ενώσει το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι του πληθυσμού μαζί μας. Λένε λοιπόν ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Ναι, ο αριστερός λαϊκισμός είναι αυτός που βάζει στην προμετωπίδα τον λαό, και με αυτόν τον αριστερό λαϊκισμό εγώ είμαι απόλυτα μέσα. Διότι απάνω σε αυτό του είδους τον λαϊκισμό, απάνω δηλαδή στην κατανόηση ότι ο λαός φτιάχνεται με την πολιτική μας παρέμβαση, φτιάχνεται όταν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει την καθημερινότητά του, αυτόν τον λαϊκισμό, αυτόν τον οποίο τον χρησιμοποιήσαμε ξέροντας ή μην ξέροντας τις θεωρητικές καταβολές πίσω του και στο 2015 και το 2011 και το 2012 βέβαια σε αντιστάσεις, και το 2015 στις εκλογές και στο δημοψήφισμα, αυτό είναι που μας δείχνει που πρέπει να πάμε και στο μέλλον. Είμαστε οι μόνοι, είμαστε δυνατοί, μας βλέπει όλη η Ευρώπη. Η ευθύνη που έχουμε είναι τεράστια, διότι επάνω στο πρόταγμα της ελληνικής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζεται μόνο το μέλλον της Ελλάδας, αλλά στηρίζεται και το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν τεράστια ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Okay.